Ένα απίστευτο περιστατικό με θύμα έναν μαέστρο συνέβη στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Σύμφωνα με το site κόκκινοκαβάλας.gr, μία 70χρονη είχε ένσταση για το πρόγραμμα στην χοροδιακή συνάντηση στα βήματα του Αποστόλου Παύλου και ξέσπασε στο μαέστρο. Τη στιγμή που ήταν στη σκηνή Φιλαρμονική Κρινίδων και ενώ μόλις είχε εκτελεστεί ένα κομμάτι του Μπαχ, η ηλικιωμένη πλησίασε το μαέστρο και σε έντονο ύφος το ρώτησε γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει Γερμανούς συνθέτες και όχι κάποιον Έλληνα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έφτισε τον μαέστρο και αποχώρησε από το θέατρο, ενώ άλλοι θεατές διαμαρτύρονταν για την κίνησή της. Τόσο ο μαέστρος όσο και η συντονίστρια της εκδήλωσης σημείωσαν ότι η μουσική είναι παγκόσμια και δεν ανήκει σε κανέναν λαό, ενώ το πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά. Εν το μέσο της συναυλίας, κάπου στη μέση, εφόσον είχαμε παίξει τρία κομμάτια και παρουσίαζα το μικρότερο μέλος της Φιλαρμονικής, ένα πεντάφθημο κοριτσάκι που έχουμε στον κόσμο, η κυρία αυτή μπήκε μέσα, ήρεμη ήτανε, και μάλιστα μου ρώτησε, συγγνώμη, μπορώ να σας πω κάτι, στο πληθυντικό αριθμό μιλήσει. Ναι. Και μου έστειλε, πείτε μου τι θέλετε. Άρχισε να μου λέει ότι το θέατρο το έχτισε ο Φίλιππος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι ντροπή να παίζεται ισπανικά, γερμανικά, κάτι τέτοιο μου είπε. Θα πρέπει να παίζεται το Μακεδονία ξακουστή. Η γυναίκα δεν περίμενε να τελειώσει, δεν είχαμε τελειώσει. Πρέπει να το παίζαμε εμείς, δεν ήξερα αν θα το παίξουμε ή όχι. Ή είδε το πρόγραμμα ότι δεν το έχουμε, δεν ξέρω. Έλεγε και κάτι άλλα πράγματα. Εγώ την παρακαλούσα να σταματήσει χαμηλόφωνα για το παιδί να μην ακούει. Φυσικά. Στο τέλος αυτή έφτισε, με αποκάλυψε και σκοπιανό. Επειδή δεν έπαιξα το Μακεδονία ξακουστή, επειδή έπαιξα τον Μπαχ, δεν ξέρω να σας πω, δεν καταλάβα. Ήρθανε κάποιοι από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, την πήρανε και την βγάλανε.